Ράτζο, η μπάλα πηγαίνει προς το Βρίζα που κάνει το γύρισμα, το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα, το 1-0 από τον Βεριντιάνο Μαρτσέλο που φτάνει τα 7 γκολ στο κύπελο. Λαγωνικάκης και πάλι κάνει την προσποίηση, βγάζει και τη σέντρα στο πάριο Γεωργιάδης, θα κάνει το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ένα καταπληκτικό γκολ. Τελικά θα πάρει φόρα ο Χριστοδούλου να σουτάρει το πέναλτι, ο Τσακωνάκης όμως απέκρουσε. Βαζέχα και Χαγιάς, ο Βαζέχα τελικά κερδίζει την μπάλα, μπαίνει μες στη μεγάλη περιοχή, έτοιμος για το 1-2 και είναι πράγματι τον γκολ. Ο Παναθηναϊκός σφραγίζει την πρόκριση στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης. Ο Καραγιοργίου είναι συνήθως εύστοχος από τα 11 βήματα, απέναντί τον Νικοπολίδης, Καραγιοργίου και 2-2. Τζάντζος Βρίζας προσπαθεί να ξεφύγει από τον Καλιτζάκη, κερδίζει την κόντρα, η μπάλα φτάνει στο Σεκερίδη, έτοιμος για σουτ και το 2-3. Ο Μπάμπης Σεκερίδης βάζει φωτιά στο Ολυμπιακό στάδιο. 7 λεπτά πριν να τελειώσει το παιχνίδι, κάνει το 3-2. Σούτ από το Βαζέχα πέφτει, αποκρούει ο Τσακωνάκης, έρχεται στη συνέχεια της φάσης ο Καπουράνης και γράφει το 3-3. 1 λεπτό πριν να τελειώσει η παράταση, ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-3. Έτσι, ο Παναθηναϊκός παραμένει στη διεκδίκηση του κυπέλου, το οποίο άλλωστε είναι κάτοχος από πέρσι. Στα άλλα παιχνίδια, ο αποκλεισμός του Άρη ήταν το σημαντικότερο γεγονός. Ο Εδεσαϊκός τον νίκησε με 1-0 και στο Χαρελάο. Ας δούμε λοιπόν τώρα τα αποτελέσματα, ποιοι περνάνε στην επόμενη φάση. Έχουμε και ένα παιχνίδι το οποίο βέβαια έχει αναβληθεί, αυτό το Ολυμπιακού με την Καρδίτσα. Πρώτο παιχνίδι 1-0 για την αναγέννηση. Θα γίνει το μάτι στις 8 Φεβρουαρίου όπως βλέπετε. Στα άλλα μάτι σήμερα, Λαμία Καβάλα 0-3 περνάει Καβάλα, Ελισσός Άγιος Νικόλαος 3-0 περνάει ο Ελισσός. Πάω Σκοντα Ξάνθη 3-3, πέρασε ο Παναθηναϊκός. Άρης Εδεσαϊκός 0-1, πρόκριση για την ομάδα της Έδεσας. Κόρνος Εθνικός 3-2, η πρόκριση όμως για την ομάδα του Πειραιά. Ολυμπιακός Καρδίτσα το είπαμε. 8 Δευτέρου το παιχνίδι. Πανιώνιος Λάρισα 2-1, πέρασε όμως η ομάδα της Λάρισας. Πανετολικός ΑΕΚ 0-5. Τυπική διαδικασία του σημερινού παιχνίδι για την ΑΕΚ και κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι με 4-1. Ζούμε τώρα γκολ από δύο παιχνίδια, τα περιγράφουν οι ρεπόρτερ του ΜΕΠ. Κόλε, πάλι για τον Παπαδόπουλο, πολύ καλή παλιά. Ο Παπαδόπουλος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα. Δεν πρόλαβε ο Νασιόπουλος, τώρα την πρόλαβε ο Νασιόπουλος, τη γυρίζει προς τα πίσω για τον Αλεξανδρίδη. Ο Αλεξανδρίδης θα κάνει τη σέντρα, κεφαλιά από τον Παπαδόπουλο, Μπορμπόκης το σουτ 0-1. 17ο λεπτό, Άρης Εδεσαϊκός 0-1 από τον γκολ αυτό του Στέφανη Μπορμπόκη που ξαναβλέπετε. 10 λεπτά αγώνα στη Νέα Σμύρνη και ο Πάντιτς στην εκτέλεση του φάουλ για τον Πανιόνιο. Πάντιτς με φάλτσο. Η κεφαλιά και το 1-0 για την ομάδα της Νέας Σμύρνης με τον Ντεμολάρη. Πάντιτς στο κόρνερ, 5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Μπαλά έρχεται στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Βόκολο. Στο οριζόντιο δοκάρι Βλάκοβιτς και το 2-0. Μήλος Ντασίλβα και πάλι Μήλος. Τέταρτο το Μήλος πλασάρι και είναι το 2-1 για την Λάρισα. Στο 83 η Λάρισα μειώνει το σκορ. Μπήκε στην περιοχή. Θα κάνει για τη σέντρα, ο Κετσπάκη από κοντά το 0-1. Δημητριάδης που θα φτάσει στην περιοχή θα κάνει το σουτ και το 0-2. Ωραία μπαλιά για τον Αγορογιάννη, θα γυρίσει αυτό στο Δημητριάδη και το 0-3. Σέντρα του Τσάρτα για τον Σαραβάκο και το 0-4. Σαραβάκο στο σουτ, καλό σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Στο πρώτο μήκρο δεν μπορούμε να πούμε τι έδειξε.